Στην Τήλισσο, όπως και σε όλα τα γήπεδα της ΣΕΠΣΗ, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγής στην μνήμη του παλέμαχου διαιτητή Χρήστου Χανιωτάκη, με την πρόωρη απώλειά του να έχει συγκλονίσει το τοπικό ποδόσφαιρο. Στο αγωνιστικό μέρος ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος και προηγήθηκε στο σκορ στο 12 όταν μετά από σέντρα του Τσικανδυλάκη ο Κουράκης με κοντινή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Η Τήλισσος είχε μια καλή στιγμή με τον Κοζορώνη με εκτέλεση φάουλ που έδιωξε ο Κουρνιλάκης στην γωνία του. Στο 15ο λεπτό ο ΠΑΟΚ αναπτύχθηκε ωραία από δεξιά, ο Σταυρακάκης σέντραρε, ο Κουράκης με τα κουνάκι έστρωσε την μπάλα στον Σεραφιμίδη και εκείνος έκανε το 0-2, με τον ΠΑΟΚ να επιβεβαιώνει σε αυτή την φάση τις αγωνιστικές αρετές του. Ο Σεραφιμίδης στην επόμενη φάση έστειλε out την μπάλα από πλεονεκτική θέση, αλλά στο 37 υποδέχτηκε την βαθιά μπαλιά του Σιφάκη και αφού κοντρόλαρε έκανε με δυνατό σουτ το 0-3 για να κλείσει έτσι το πρώτο ημίχρονο. Στην επανάληψη ο ΠΑΟΚ έλεγξε απόλυτα το παιχνίδι και είχε 65 δοκάρι με τον Σεραφιμίδη, ενώ στη συνέχεια ο Κουράκης πλάσαρε out σε σχεδόν και νιεστία. Τα γκολ όμως συνεχίστηκαν λίγο αργότερα. Στο 71 ο Κουράκης έβγαινε στην αντεπίθεση μετά από μπαλιά του Σημεάκη και παρότι σε πρώτο χρόνο τον σταμάτησε ο Γκουγκώσης, στη συνέχεια νίκησε τους αμυντικούς και έκανε το 0-4. Ο πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ έβαλε και το 5ο γκολ με προσωπικό χατρίκ στο 77 μετά από σέντρα του Στρατάκη, με το 0-5 να είναι το τελικό σκορ, με τους Κρουσανιώτες να βάζουν πλώρη για ψηλότερα στην Α1-ΕΠΣΗ σε αντίθεση με την Τήλισσο που παρέμεινε κάτω από την επικίνδυνη ζώνη και στις τελευταίες 4 αγωνιστικές θα δώσει τις τελικές μάχες σωτηρίας. Καταφέραμε να δώσουμε συνέχεια στα καλά, στα θετικά αποτελέσματα και στις θετικές εμφανίσεις μας. Νομίζω ότι όλοι στην ομάδα πρέπει να είναι ευχαριστημένοι από την απόδοση και την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών μας. Αυτό που απομένει να κάνουμε και στα υπόλοιπα παιχνίδια, να είμαστε εξίσου καλοί, να δούμε και νεότερα παιδιά, παιδιά του χωριού που είναι πολύ σημαντικό γιατί μία από τις βασικές προτεραιότητες είναι σιγά σιγά να χτίσουμε ένα κορμό κρουσανιώτικο. Μένουν 4 παιχνίδια, είναι ανοιχτή 12 πόντι. Εκεί ό,τι μπορέσουμε να πάρουμε μέχρι το τέλος και στο τέλος θα δούμε τι γίνει. Τα αποτελέσματα τα άλλα είχαν έρθει, κάποια ήρθαν βολικά. Στο τέλος θα δούμε τι έχουμε κάνει.